Εχθές τρεις συνάδελφοί μας χάσαν τη ζωή τους. Άλλοι τρεις εργαζόμενοι στο μακρύ κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, η κατάσταση δυσκολεύει για τη ζωή των εργαζομένων. Αυτός ο κατάλογος δεν παίζεται στα απογευματινά δελτία, δεν παίζεται στα αστικά μέσα ενημέρωσης, ούτε από τις κυβερνήσεις, ούτε από τα υπουργεία να πούνε τι τραβάει ο εργαζόμενος σήμερα στους χώρους δουλειάς και στους χώρους εργασίας. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Θριασίου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή. Σε μια περιοχή που καθημερινά δέχονται εργάτες ακατεμένους από τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα, καμένους εργαζόμενους από τα δηληστήρια, εργαζόμενους με μεγάλα προβλήματα υγείας που δουλεύουν ασταμάτητα 12 ώρα εντατικοποίηση στις αποθήκες logistics, και έχουμε μια σειρά από εργαζόμενους που καθημερινά βρίσκονται με το κίνδυνο της πανδημίας το τελευταίο διάστημα. Για εμάς αυτή η κατάσταση έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο νοσοκομείο, αλλά και οι κάτοικοι στην περιοχή, ότι τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων βάζουν πίσω τις ανάγκες των εργαζομένων. Το ότι τα επόμενα 5 χρόνια το Θριάσιο και η Λευσίνα θα πρέπει να γίνει το μεγαλύτερο διακομιστικό κέντρο στα Βαλκάνια και θα πρέπει να δοθούν χρήματα και επενδύσεις, τα οποία έχουν δοθεί, έχουν υποβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή όλη στην περιοχή. Μια μέρα παιδί φέρνει νεκρούς εργαζόμενους και κατοίκους στο νοσοκομείο. Μια διακοπή ρεύματος στην περιοχή φέρνει τον κίνδυνο δεκάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι να βρίσκονται υπό τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Η υποβάθμιση αυτή τη στιγμή, με την απόφαση της κυβέρνησης να κάνει το νοσοκομείο μίας νόσου, το Θριάσιο, είναι εγκληματική, όχι μόνο γιατί αυτή τη στιγμή, το 2021, οι εργάτες πεθαίνουν, είναι γιατί δεκάδες εκατομμύρια χορεύουν στην περιοχή, στα ναυπηγεία, στα δηληστήρια, σε μια σειρά εργασιακούς χώρους και ο εργάτης είναι απροστάτευτος. Αυτό τα σωματεία, οι συνδικαλιστές, οι πρωτοπόροι μες στους χώρους δουλειάς, ο κάθε τίμος εργαζόμενος δεν θα πρέπει να το ανεχτεί και τις επόμενες μέρες θα πρέπει να σηκώσει μέσα στους εργασιακούς χώρους την αντίσταση όλων των εργαζομένων σε αυτή την απόφαση. Είναι υποχρέωση και καθήκον στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται υγεία και με μεγάλη αυταπάρνηση το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό δίνει καθημερινά τη μάχη, όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι να συστρατευτούν σε αυτόν τον αγώνα. Μπροστά στην 1η Μάη όλοι οι εργασιακοί χώροι να γίνουν πυρήνες αγώνας και αντίστασης και τα νοσοκομεία να είναι για τους εργαζόμενους, για την υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους. Συνεχίζουμε και καλή δύναμη.